στα τελικά στάδια του πρώτου ημιχρόνου παρά στα πρώτα στάδια. Σιγά σιγά το άγχος αποβάλλεται από τους παίχτες της απελευθέρωσης. Και καταφέρει να εσωφαρίσει έστω και προσωρινά. Ναι, ένα τέρμα όμως που θα βοηθήσει. Ένα τέρμα το οποίο λογικά θα βοηθήσει και την ψυχολογία. Περιμένουμε την μπάλα τώρα. Βάγκας, πολύ άσχημο το σούτ. Δεν μας συνηθίζει σε τέτοια σούτ ο Δάγκας. Με την μπάλα να περνάει πλάγιο. Δάγκας ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση του 10 μέτρου πέναλτι. Εύστοχος. Κάπου κόντρα εδώ η μπάλα, θα γινόταν απειλητικός ο εθνικός. Και δίνει ευκαιρία σε απελευθέρωση να βγει γρήγορα σε αντεπίθεση. Λάθος και πάλι τελική πάσα. Έχουμε διανύσει το πρώτο 1,5 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Αγώνας ο οποίος άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής καθώς και το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Φούτσαλ Ανδρών. Η που κατεβάζει είναι 3-3, για να δούμε. Λάθος η πάσα για τον Δάγκα. Προσπάθησε ο εθνικός να πάει σε οργανωμένη. Έκανε το λάθος ο Βασιλείο. Να δούμε εδώ την ομάδα της απελευθέρωσης. Δάγκα στο 3 παρέμβαση. Χέρις ήταν εδώ και έχουμε το πρώτο φάουλ. Στο δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα η οποία χτύπησε στο χέρι του πάρει Δάγκα. Σύμφωνα με τους διαιτητές. Φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την ομάδα της απελευθέρωσης. Βριονίδης και ο Μύρου πίσω από την μπάλα. Ο Μύρου ο σκόρερ των φιλοξενουμένων. Ενώ δίπλα του είναι και ο Ζαός. Συστάσει εδώ από τον ΡΕΦ. Για να δούμε ο Μύρου αν θα πάει απευθείας ή θα δώσει στο ΖΑΟ. Απευθείας και 2-2. Εκπληκτικό τέρμα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με τον Μύρου, ο οποίος κάνει τα τέρματα του 2 και σοφαρίζει για την ομάδα της απελευθέρωσης. Γρήγορη σοφάριση. Πάρα πολύ γρήγορη σοφάριση, καθώς είμαστε στα 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. 2-2 η απελευθέρωση, η οποία δείχνει στο εθνικό ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο του. Όπως όλα δείχνουν. Ναι, όπως όλα δείχνουν, έτσι πάει το παιχνίδι. Δάγκας εδώ, λάθος πάσα. Τον γκολ να πούμε στο ημίχρονο, το οποίο έχει λύσει τα πόδια των φουτσαλιστών της απελευθέρωσης. Το οποίο βλέπουμε να ξεκινάνε πολύ καλύτερα το δεύτερο ημίχρονο παρά το πρώτο. Ο Γιάννης θα περάσει για τον Κακουλή το σούτ εδώ. Απελπιστικά out. Να ανέβουν ζητάει από την ομάδα του Μαλάος. Τσάρτας με νέα μακρινή παγιά. Βασιλείου βρέθηκε στο έδαφος. Ο διαιτητής ο οποίος λέει στον Δάγκα ότι θα σφυρίξει. Χαρακτηριστική η κίνηση του. Να αναφέρουμε ότι ο δεύτερος τερματοφύλακας του εθνικού είναι ξάδερφος του Βασιλείου. Οικογενειακή υπόθεση. Ο Σάβα Σάβα, ο οποίος αγωνίζεται στους Αργοναύτες την περσινή χρονιά με αρκετά καλές παρουσίες. Ενώ πλάγιο σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έπαιξε και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Με τον Ερμίζογράφου. Η ομάδα στην οποία αγωνίστηκες και εσύ, Κωνσταντίνο. Περασμένα μεγαλύτερα. Και στον Παρνάσο παλαιότερα, ένα σωματείο
Από τα μεγάλα στο χώρο του futsal, το οποίο έχει κλείσει. Από τα ιστορικά, θα έλεγα. Του Εθνικού, οι οποίοι θέλουν να απειλήσουν Φιλίππου. Βρήκε ωραία εκεί τον Βασιλείου, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Με την μπάλα ωστόσο να παραμένει στην κατοχή της ομάδας του. Φιλίππου. Ωραία για τον Βασιλείου το σουτ, τσάρτα σωτηρία. Καλή στιγμή για την ομάδα του Εθνικού. 2-2 το σκορ. Ναζαρετιάν και Δάγκα σταν γκολ για τους γηπεδούχους. Ο Μύρου ήταν γκολ της απελευθέρωσης. Ωραίος συνδυασμός εδώ. Κλείνουν τους χώρους της απελευθέρωσης. Η μπάλα η οποία έρχεται πίσω στο αριστερό του Δάγκα. Χωρίς καμία τύχη το σουτ που επιχείρησε. Σουτ απελπισίας θα έλεγα. Σουτ απελπισίας, είχε πολύ καλύτερες επιλογές να επιλέξει ο αρχηγός του Εθνικού. Κακουλής μέσα από δύο χάνει την μπάλα. Βρέθηκε στο έδαφος. Καμία παράβαση από τους φουτσαλιστές του Εθνικού. Παδίκης. Για τον Δάγκανο απέναντι είναι ο Βασιλιμόνος. Δάγκας και πάλι γυροφέρνουν την μπάλα του Εθνικού. Προσπαθούν να παίξουν από τον άξονα, λάθος που έγινε. Ο Μύρου με το αριστερό, για να δούμε. Πήγε να κάνει την τρίπλα δίσταση για το σουτ και έχασε την μπάλα από τον Δάγκα. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις για ένα τρίτο τέρμα από τον Ομύρου. Λάθος το οποίο πήγαν να εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι. Ωστόσο ο Μύρου δίστασε τελευταία στιγμή, έψαξε την τρίπλα και έχασε από τον Δάγκα. Ο Μύρου το σουτ, καλή απόκριση από τον Μαλάο. Και γρήγορα τώρα στην αντεπίθεση ο Εθνικός. Παντίκης περίμενε, δεν έφτασε ποτέ. Η μπάλα από τον Βασιλείου έχει ανοίξει το παιχνίδι. Είναι 2-2. Η μπάλα στον Ομύρου. Ωραία η τρίπλα. Τρία τα κάνει ο Λαμόνος. Ενώ το Εθνικό έχουν ευκαιρία για τρίτο γκολ. Λάθος πάσα. Βλέπουμε τις δύο ομάδες να φεύγουν συνεχώς μπροστά. Αλλά να μην ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα ουσιαστικά. Ανοιχτό παιχνίδι. Βασιλείου βρέθηκε κάτω, αφήνει και πάρει ο διαιτητής. Πραγματικά ροντέο το παιχνίδι μας. Ρώσικη ρουλέτα. Έχουν χαθεί άμυνες κοιτακτικές. Φιλίππου, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έκανε εδώ. Ενώ έχουμε time out. Η απελευθέρωση απέβαλε τελείως τη ψυχολογία. Απέβαλε τελείως το άγχος το οποίο έδειξε να έχει στα αρχικά στάδια του αγώνα. Βλέπουμε ένα μάτς με ξέφρενο ρυθμό. Τα τελευταία δύο λεπτά, η μπάλα πάνω κάτω, οι άμυνες έχουν χαθεί με το σκορ στο 2-2. Ωστόσο στην τελική προσπάθεια και οι δύο ομάδες δεν έκαναν τις σωστότερες επιλογές. Έμειναν μόνο οι προϋποθέσεις. Το παιχνίδι το οποίο ξέφυγε για λίγο. Χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι στον πίνακα του σκορ. 2-1 πήγε με στα αποδυτήρια ο Εθνικός, 2-2 με την έναρξη ισοφάρισε η ομάδα της απελευθέρωσης. Σέρχιο εδώ, η μπάλα έχει περάσει και είναι για την απελευθέρωση. Δημητριάδης εδώ, θα παραχωρήσει νέο πλάγιο. 14 λεπτά και 57 λεπτά για την λήξη του αγώνα μας. Στο 2-2, 2-1 τα φάουλ. Λάθος εδώ από τους φουτσαλιστές της απελευθέρωσης. Δημητριάδης παίζει γρήγορα. Ανδρέου. Για τον Αγγελή. Και πάλι ο Ανδρέου. Αν και είναι νωρίς, να πούμε ότι αν τελικά η απελευθέρωση πάρει τον βαθμό, να πούμε ότι για τον Εθνικό θα είναι μεγάλη απώλεια. Ειδικά στην έδρα του. Ο Εθνικός, ο οποίος έχασε φάση εδώ με τον Δημητριάδη, το σουτ απέκρουσε ο Τσάρτα σε κόρνερ.
Αγγελία αλλάζει με τον Ανδρέου. Δημητριάδης. Βλέπουμε τώρα τις απελευθερώσεις να μην χάνουν τις γραμμές τους. Αναγκάζουν τον Εθνικό να αλλάζει συνεχώς την μπάλα ψάχνοντας για τον κενοχώρο. Αγγελής. Για τον Σέρχη, ωραία προσπίση το σουτ. Την μπάλα για κόντρα ρε στον Στρατή. Είναι κόρνερ. Καλή στιγμή εδώ για τους γηπεδούχους. Οι οποίοι προηγήθηκαν δύο φορές. Δύο φορές απάντησε η απελευθέρωση. Ανδρέου. Το σουτ πάνω στο σώματα με την μπάλα να γυρίσει πίσω στον Μαλάο. Αγγελείς πιέζουν για το λάθος της απελευθέρωσης. Δημητριάδης τώρα με την μπάλα και ο πίσω στον Ανδρέου. Λάθος επιλογή του Ανδρέου και δίνει την ευκαιρία στην απελευθέρωση 2-1. Ωστόσο ο ίδιος παίκτης θα διορθώσει το λάθος του. Βασιλιάδης, ο οποίος παίρνει με το συμπαίχτη του, πάσα δεν ήρθε ποτέ. Στρατής κατεβάζει το σουτ. Ωραία στιγμή εδώ, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Φουτσάλη στις απελευθέρωσεις, ο οποίος κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος και στη συνέχεια με ένα αριστερό βολέ έστειλε την μπάλα λίγο πιο πάνω από το δοκάρι του Μαλάου. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τον Στρατή. Σέρχιο. Κάνει προσπίδι στο σουτ. Εύκολο Τσάρτας. Ωραίο το κατεβάσμα εδώ με το στήθος. Παρενεύει ο Ανδρέου και παραχωρεί το κόρνερ. Η απελευθέρωση η οποία έχει μπει με απαιτήσεις σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ψάχνει το τρίτο τέρμα. Στρατής βάζει κόντρες στο σουτ. Ωραία επέμβαση από τον Μαλάο. Νέο σουτ έξω. Σουτ το οποίο επιχειρήσε ο Δανιήλ. Δώδεκα λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για την λήξη του αγώνα μας. Πάντα στο 2-2 οι ομάδες μας. Πρεμιέρα του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Φούτσαλ Ανδρών. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι ζωντανά κοντά σας από την ομάδα του Alpha Sports TV. Παιχνίδια τα οποία θα παρακολουθήσουμε μαζί καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς. Σέρχιο. Δημητριάδης πέφτει, θα προλάβει εκεί τον Τσάρτα. Πήγε να γίνει επικίνδυνος ο Εθνικός, λάθος κοντρόλ. Τραβήγματα εδώ. Και η πρώτη καρτ... η τρίτη κάρτα στο παιχνίδι μας, δεύτερη για τον Εθνικό. Να αναφέρουμε ότι η ΑΕΚ Λάρνακας ισοφάρισε την Ομόνοια. 1-1 λοιπόν η Ομόνοια Αραράτ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Τρία φάουλ έχει κάνει ο Εθνικός στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα μόλις η απελευθέρωση. Η απελευθέρωση η οποία βλέπουμε να κάνει πράξη όσα δεν μπορούσε το πρώτο ημίχρονο. Να παίζει με την μπάλα κάτω, να ψάχνει να απειλήσει την εστία του Εθνικού. Κατάφερε να ισοφαρίσει νωρίς.
έχουν περάσει να καθαρίσουν το παρκέ. Μια μικρό διακοπή, ανάσες για τους φουτσαλιστές. Στρατής, ωραία για τον Δάνη, ήρθε το σούτ, νέα καλή φάση. Βλέπουμε ότι κάτι αλλάζει για την απελευθέρωση. Μετά το ημίχρο, πώς θα βλέπεις Κωνσταντίνο εσύ αυτό το πρώτο σχεδόν 10 λεπτό? Βλέπουμε μια διαφορετική απελευθέρωση. Μια απελευθέρωση που πατά γερά στο γήπεδο, δημιουργεί προϋποθέσεις για τέρμα και αρχίζει να το πιστεύει. Ενώ έχουμε το δεύτερο φάουλ σε αυτό το ημίχρονο για τον Εθνικό. Ο Εθνικός, ο οποίος ίσως να ευνηδιάστηκε, σίγουρα ευνηδιάστηκε, από τον γκολ της απελευθέρωσης. Η πίεση έχει αρχίσει να είναι εμφανές στα πόδια των φουτσαλιστών του. Πιθανόν να υποτιμήσαν τον αντίπαλο. Βλέπουμε και τους τέσσερις να τα λένε μεταξύ τους, κάποια κομπίνα θα ψάξουν. 10 λεπτά και 54 λεπτά για την έναρξη. Πάρα πολύ άσχημη εκτέλεση. Πολύ δρός για το τίποτα νομίζω αυτή η φάση για την ομάδα του Εθνικού. Σάρτας και βάλει με το χέρι. Βλέπουμε αδικαιολόγητα λάθη από μεριάς Εθνικού. Μια ομάδα που έχει την εμπειρία της πρώτης κατηγορίας με την περσινή της παρουσία. Το άγχος μεταφέρθηκε στην ομάδα του Εθνικού. Ο Εθνικός, ο οποίος παίζει στο σπίτι του, θέλει την νίκη. Η απελευθέρωση μέχρι στιγμής είναι κερδισμένη από το παιχνίδι, εάν και εφόσον πάρει βαθμολογικό κέρδος. Πάρα πολύ ωραίο Στρατής. Βρήκε ο συμπαίκτη του το σουτ, την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Εξαιρετική φάση εδώ για την απελευθέρωση. Ο Στρατής με την μία βρήκε το συμπαίκτη του, ο οποίος με το αριστερό βολέ στείλε την μπάλα στην οριζόντιο δοκό. Ο Βριονίδης ήταν που έπιασε το σουτ. Ο Σπύρου με συγχωρείτε. Ανδρέου. Σέρχιο το σουτ. Στρατής ψάχνει παίχτη. Εκεί που ανέβηκε να δώσει βοήθεια στον Σπύρου, πρωταγωνιστή στην προηγούμενη φάση. Βλέπουμε πλέον ότι η απελευθέρωση να είναι πιο απειλητική στον αγωνιστικό χώρο παρά με την ομάδα του Εθνικού. Αντιστραφήκαν οι ρόλοι. Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι ακριβώς. Η ομάδα της απελευθέρωσης βλέπουμε παίζει πιο ελεύθερα. Φιλίππου στον αγωνιστικό χώρο. Ο Φιλίππου, ο οποίος έχει πάρει και κίτρινη σε μια φάση όπου προκαλήθηκαν νεύρα. Λίγο έλειψε τον άχρηστη σκόρε της ομάδας του. Κατοχή είναι για την απελευθέρωση. Γρήγορα ο Τσάρτας, για να δούμε. Μαλά ο Σωτήρια θα βγει και θα κερδίσει. Είναι 3-2. Λάθος επιλογή. Εκεί θα κερδίσουν όμως και πάλι το Εθνικού. Τσάρτας Σωτήρια. Να πω, Εθνικός χάνει μια φοβερή φάση. Κόντρες με την μπάλα να μένει και πάλι στα πόδια των φουτσαλιστών της απελευθέρωσης. 2-2 το παιχνίδι. Λιγότερο από 10 λεπτά για την λήξη του αγώνα μας. Κατοχή για τον Εθνικό. Το σουτ κόντρα. Κόρνερ για τον ομάδα του Εθνικού. Προσωπική μου εκτίμηση νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι έτσι όπως είναι δύο μάτς στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορείς να το πεις αυτό στον χώρο του φούτσα. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά με τον τρόπο που βλέπω τις δύο μάτς στον αγωνιστικό χώρο, η απελευθέρωση είναι καλύτερη στο δεύτερο μήχρονο, ισοφάρισε. Θέλει να προσέξει να μην δεχτεί κάποιο τρίτο γκολ. Μόνος εδώ, Τσάρτας εύκολα. Αδύναμο το πλάσι του Πατίκη, ο οποίος έπιασε το αριστερό πλάσι από το κόρνερ. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν. Ωραία μπαλιά για τον Στρατή, ο οποίος πήγε να κατεβάσει με το στήθος και το σουτ στο δοκάρι. Ο Στρατής, ο οποίος είναι η δεύτερη φορά που κατεβάζει την μπάλα μέσα σε λίγα λεπτά με το στήθος.
Ωστόσο, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι για να πάει στα δίχτυα μετά τα σούτ του. Έχει χαθεί νομίζω το στοιχείο της τακτικής. Πώς χάθηκε αυτό. Ο Αγγελή, ο οποίος φάτσα με τα δίχτυα, κατάφερε να στείλει την μπάλα εκτός. Άλλα 8,5 λεπτά για την λήξη του αγώνα μας, πάντα στο 2-2. Είχαμε το δοκάρι του Στρατή λίγα δευτερόλεπτα πριν. Τώρα ο Αγγελής. Η μπάλα δεν έκανε το χατήρι σε κανένα από τους δύο. Φιλίππου. Ποιος θα χάσει την μπάλα, τράβηξε και τον αντίπαλο. Μια μακρινή μπαγιά και πάλι. Εξαιρετική φάση για την απελευθέρωση. Ήταν η μακρινή μπαγιά εκεί για το ψαλιδάκι από τον Βριονίδη. Η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι και ακολουθώς out. Θα ήταν σίγουρα τον γκολ της αγωνιστικής και ένα από τον γκολ της χρονιάς. Και όχι μόνο. Από τις φάσεις που δύσκολα βλέπεις τα κυπριακά γήπεδα. Μια εξαιρετική ενέργεια από τη σέντρα του Ζαού, την ενέργεια του Βριονίδη. Ενώ για να δούμε εδώ, Μαλάος, ναι, ο Βριονίδης, ο οποίος να πούμε ότι έπιασε το γυριστό, κάτι πολύ φιλόδοξο, έπιασε την παρόσα, θα έπρεπε, ωστόσο, παρά δεν του κάνει το χατήρι, καθώς χτύπησε στο δοκάρι. Μια πάρα πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της απελευθέρωσης. Θα ήταν σίγουρα ένα από τα γκολ της χρονιάς. Αν όχι και τον γκολ της χρονιάς. Αν όχι και τον γκολ της χρονιάς, ασφαλώς. Ενώ να πούμε ότι ενώ οι φουτσαλιστές το θέλουν στον αγωνιστικό χώρο και οι δύο μας και ο δείχνουν, η μπάλα δείχνει να μην θέλει Κωνσταντίνο. Έτσι φαίνεται, αλλά τρία δοκαριά στον αγώνα μας, υπάρχει χρόνος, άλλα 7:53. Άλλο παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο. Άλλο παιχνίδι, ασφαλώς. Και για τις δύο ομάδες. Για τις δύο ομάδες έχουμε time out, να πούμε ότι το παιχνίδι είναι στο 2-2. Έχουμε 60 δευτερόλεπτα για το time out, 4 φαούλ υπέρ της απελευθέρωσης, 2 μόλις για τον εθνικό. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε με τη συνέχεια του αγώνα μας. Τα σούτε τα μήνω άλλο, ρε. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι τηλεθεατές του Αλφα Sports στο κλειστό εδώ στα Λατσιά όπου η ομάδα του Εθνικού αντιμετωπίζει την απελευθέρωση πρεμιέρα για το πρωτάθλημα ανδρών. Πρώτο παιχνίδι, άλλα 7:50 για την λήξη του αγώνα μας. 2-2 το σκορ, 2 γκολ ο Μύρου για τους φιλοξενούμενους, 1 ο Ναζαρετιάν και 1 ο Δάγκας για τους γηπεδούχους. Σε ένα παιχνίδι όπου βλέπουμε πάρα πολύ καλό θέαμα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και στα τελευταία στάδια του πρώτου ημίχρονου. Οι δύο ομάδες οι οποίες ψάχνουν τον γκολ, ωστόσο η μπάλα δεν τους κάνει το χατήρι. Λίγο έλειψε εδώ, είναι όλο το χτύπημα. Και κάποια νεύρα εδώ τώρα σαν στον χώρο. Είναι και ο αγώνας τέτοιος, είναι και το σκορ. Ο οποίος είναι σε συνεννόηση με τον goalkeeper της απελευθέρωσης. Τσάρτας, ο οποίος δείχνει να συνέρχεται. 7,5 λεπτά για την λήξη του αγώνα μας. 2-2. Λίγα λεπτά πριν απολαύσαμε το σουτ του Βριονίδη για highlight. Ωστόσο η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι του Εθνικού τώρα μπροστά. Δυνατά μαρκαρίσματα, δίνουν και τα χέρια τους οι δύο φουτσαλιστές εκεί. Βασιλείου. Σέρχιο ψάχνει κάποια κίνηση. Δεν έχει κάποια βοήθεια. Το σούτ με το αριστερό έμπαλα έξω.
Λίππου. Το σουτ δεν είναι καλό σε σώματα. Βασιλείου. Θα χάσουν την μπάλα και φεύγουν τις απελευθέρωσεις μπροστά. Περιμένει ο Μύρου, δέχεται την μπάλα. Ωραίο το 1-2. Πώς έχασαν αυτή τη φάση. Έκαναν όμορφα τα 1-2 οι φουτσαλιστές της απελευθέρωσης. Η απελευθέρωση πιστεύω ότι δικαιούται ένα τρίτο τέρμα. Δικαιούται με την παρουσία της στο το δεύτερο μικρό δείχνει να δικαιούται ένα τρίτο τέρμα. Πάρα πολύ ωραία άλλαξαν την μπάλα εδώ οι φουτσαλιστές της απελευθέρωσης. Αφού άλλαξαν 2-3 φορές την μπάλα κάνοντας το 1-2, ωστόσο η τελική προσπάθεια ήταν λάθος. Η απελευθέρωση, η οποία είναι πιο απειλητική να πούμε στις φάσεις που δημιουργήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο παράδειγμα του Εθνικού, ο οποίος Εθνικός μπορεί να έχει την κατοχή την περισσότερη ώρα του αγώνα, ωστόσο δεν δημιουργεί φάσεις. Δάγκας για τον Σέρχιο και πάλι τον Δάγκα, το σουτ, εξαιρετική αποκρούση από τον Στέγιο Τσάρτα. Να πω Εθνικός παρολίγο να κάνει το 3-2. Ωστόσο, μια Τσάρτας... εξαιρετική απόκρουση από τον Τσάρτα. Εξαιρετική απόκρουση, ποιος δείχνει να έχει χτυπήσει στην πτώση του. Βασιλείο πίσω από την μπάλα για αυτό το κόρνερ. Φιλίππου, το σουτ πάλι σε σώματα. Δάγκας με το αριστερό και είναι το 3-2. Είναι το 3-2 για την ομάδα του Εθνικού. Ο Τσάρτας, ο οποίος δέχτηκε ένα αρκετά εύκολο γκολ σε σχέση με την προηγούμενη του απόκρουση λίγα δευτερόλεπτα πριν. Να που είναι παρατιμωρή, η απελευθέρωση ήταν πιο απειλητική στις φάσεις της, ωστόσο ο Δάγκας με το αριστερό έχει τη λύση για την ομάδα του. 3-2, δεύτερο προσωπικό γκολ για τον Δάγκα. Οι φάσεις που βρήκε η απελευθέρωση ήταν πιο ξεκάθαρες, αλλά... Η μπάλα τιμωρεί. Άγραφος κανόνας, αλλά σημαντικός. Έκανε το 3-2 τώρα με τον Δάγκα. Υπάρχει βέβαια ώρα. 5 λεπτά και 48 λεπτά πριν από τη λήξη. Ένα σούτ εδώ κόντρα και νέο κόρνερ. Η απελευθέρωση, η οποία δέχθηκε ένα πάρα πολύ εύκολο γκολ. Σουτ κόντρα και Μαλάος. Κόρνερ για την ομάδα της απελευθέρωσης. Δεύτερο σερί. Υπάρχει χρόνος. Υπάρχει χρόνος. Απελπιστικά out. Άσχημο το σουτ που επιχειρήσει ο Ζαός. Είναι και η ψυχολογία η οποία θα φανεί τώρα στο παιχνίδι. Εκεί που η απελευθέρωση ισοφάρισε, έψαξε το τρίτο γκολ. Ήταν απειλητική. 2-1 η Ομόνια, να πούμε, μπροστά στο σκορ στον αγώνα με την ΑΕΚ Λάρνακας. 3-2 το παιχνίδι μας εδώ στα Λατσιά. 2 γκολ ο Δάγκας για τον Εθνικό, 1 ο Ναζαρετιάν. Και τα 2 γκολ της απελευθέρωσης πέτυχε ο Μύρου. Ο Εθνικός, ο οποίος ήταν καλύτερος στην περισσότερη διάρκεια του Αλφαμέρους. Η απελευθέρωση, ωστόσο, στα τελευταία στάδια ανέβασε ρυθμούς. Ρυθμούς τους οποίους διατήρησε και με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Έψαξε κάποιο τρίτο γκολ. Δεν τα κατάφερε. Ο Εθνικός, ωστόσο, προηγείται με 3-2. Είναι και η εμπειρία του Εθνικού. Η εμπειρία στην πρώτη κατηγορία παίζει σημαντικό ρόλο σε τέτοια παιχνίδια όπου τα τέρματα θα κρυθούν στο 1. Μπαλακέι, να πούμε. Τελώς λάθος επιλογή εδώ από τον Βασιλείου. Κέρδισε καθαρά ο Δάγκας, ποιος πήρε και την κόντρα και φεύγουν 3-2. Δεν πέρασε η διαγωνία μπαγιά του.
Ωστόσο θα παραχωρήσει το πλάγιο. Τελευταίο πεντάλεπτο για την λήξη του αγώνα. 3-2 Εθνικός. Ανδρέου παραχωρεί νέο πλάγιο. Ενώ Πατήκης θα περάσει στην θέση του Βασιλείου. Φρεσκάρει τις γραμμές στο τεχνικό του Εθνικού. Ένα πάρα πολύ κουραστικό άθλημα το φούτσαλ. Ενώ έχουμε 5 φάουλ εις βάρος του Εθνικού. Στο επόμενο πάμε για 10 μέτρο πέναλτι. 2 είχαμε στον αγώνα μας. Από ένα για κάθε ομάδα. Αστόχησε η απελευθέρωση στο δικό της. Ο Δάγκας μετέτρεψε σε γκολ το δικό του. 3-3! Εκπληκτικό παιχνίδι. Εκπληκτικό παιχνίδι. 3-3 με τον Πατήκη. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. 3-3 με τον Βριονίδη. Ο Βριονίδης ήτανε. Ο Βριονίδης με την προηγούμενη φάση. Ο Βριονίδης, ο οποίος στάθηκε άτυχος στο γυριστό σουτ που επιχείρησε. Τώρα όμως... Η μπάλα τον δικαίωσε. Η μπάλα τον δικαίωσε. 3-3. Γκολ που ίσως κριθεί πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα του. Ανδρέου. Βρέθηκε στο έδαφος, καμία παράβαση από τους διαιτητές. Και κάποιες φωνές. Φιλίππου άνοιξε την μπάλα, πήγε πάρα πολύ πλάγια. Το ζουν και πάλι έξω. Δεν έχουν το καθαρό μυαλό οι φουτσαλιστές του Εθνικού, να μου επιτραπεί να το πω. Είναι και το σκορ τέτοιο. Είναι και το στάδιο του αγώνα. Φιλίππου άνοιξε το για μένα της απελευθερωσής. Ανδρέου δεν καταφέρει και ασυνδυαστεί με τον Δάγκα. Θα μιλούσαμε για γκολ τώρα, εάν η μπάλα έβρισκε τον αρχηγό του. Τρίτο καθώς θα ήταν σε κενή εστία. Ο Βριονίδης δεν καταφέρνει εδώ να κοντρολάρει την μπάλα. Αβίαστα λάθη. Αβίαστα λάθη. Με την πίεση πλέον να βαραίνει περισσότερο την ομάδα των γηπεδούχων. Time out και πάλι στον αγώνα μας. Θα πάμε σε ένα break και θα συνεχίσουμε με το τέλος του αγώνα, σε ένα συναρπαστικό αγώνα. Θα τα πούμε σε λίγο. Επιστροφή φίλες και φίλοι του Alpha Sports. 3 λεπτά και 46 λεπτά για την λήξη του αγώνα μας. 3-3. Τρεις φορές προηγήθηκε ο Εθνικός. Τρεις φορές είχε την απάντηση η απελευθέρωση. Από δύο γκολ στον αγώνα μας, η Δάγκας και ο Μύρου. Ένα ο Ναζαρετιάν και ένα ο Βριονίδης. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το φινάλε του αγώνα. Μαλάος, ο οποίος ελέγχει και αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Σέρχιο δεν θα περάσει την τρίπλα. Ενώ να πούμε ότι στο επόμενο φάουλ στο οποίο θα κάνουν οι παίκτες του Εθνικού πάει σε εκτέλεση πέναλτι από τα 10 μέτρα. Θα πρέπει να το προσέξουν αυτό οι φουτσαλιστές του Κερί. Καθώς είναι λεπτές ισορροπίες στον αγώνα μας. 3-3 το σκορ. Το σούτ εδώ Τσάρτας αποκρούσε κόρνερ. Σουτ το οποίο επιχειρήσε ο Ανδρέου. Πίσω εμπάλα το σουτ έξω. Νέο κόρνερ. Ανδρέου στα γρήγορα. Σέρχιο. Εμπάλα στον Δάγκα. Ποιος επιχειρήσε ξανά το σουτ. Δεν ήταν καλό.
Τσάρτας και πάλι με τα χέρια προσπαθεί να βρει παίχτη μπροστά. Ίσως να φοβούνται οι της απελευθέρωσης να παίξουν κοντά. Καθώς δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι 20 λεπτά σχεδόν τώρα. Κερδίζουν ο της απελευθέρωσης. Πήγε τρίπλα μέσα από δύο, το σούτ. Μεγάλη ευκαιρία από τον Πατίκη για το 4-3. 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Μόνος με τον Τσάρτα, ωστόσο το σούτ του πέρασε έξω. Προηγήθηκε το λάθος του Βασιλιαδίου, που πήγε να πέρασει μέσα από δύο και έχασε την μπάλα. Βριονίδης. Ανδρέου. Το σούτ που έγινε από τον Σέρχιο έξω. Ακόμη δύο λεπτά. Ακόμη δύο λεπτά με τα πάντα να είναι ρευστά. 3-3 οι δύο ομάδες μας. 5 φαουλ έκαναν οι παίκτες του Εθνικού. Στο επόμενο πάμε σε ποινή και πέναλτι. Για να δούμε εδώ τι μπορεί να γίνει. Ωραία η προσποίηση. Το γύρισμα. Απίστευτη ευκαιρία που χάνει ο Βριονίδης. Ποιος βρέθηκε σε εξαιρετικό σημείο, ωστόσο το πλασέ του δεν ήταν καλό. Μετά από ωραία ενέργεια του Βασιλιάδη. Μετά από ωραία ενέργεια του Βασιλιάδη. Αγγελής. Να τον Σέρχιο. Εύκολο ο Τσάρτας θα μαζέψει. Θα παίξει τη δίπλα του. Να και κάτι που δεν είδαμε καθόλου τη διάρκεια του αγώνα. Έχασαν την μπάλα της απελευθέρωσης. Σουτ κόντρα έξω. Καλή προσπάθεια από τον Σέρχιο. 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του αγώνα μας. Πάντα στο 3-3 οι δύο ομάδες. Σουτ έξω. Πατήκης ήτανε. 1-0 προηγήθηκε ο Εθνικός. 1-1. Για τρίμα της απελευθέρωσης. 2-1 ο Δάγκας και το σκορ του ημιχρόνου. 2-2 ο Μύρου με την έναρξη. 3-2 ο Δάγκας. Βριονίδης ωστόσο είχε και τρίτη φορά απάντηση για την ομάδα του. 3-3. Τελευταίο 1,5 λεπτό του αγώνα μας. Για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε κάποια διαφορετική εξέλιξη από αυτή που έχουμε τώρα. Λάθος εδώ από τον Σέρχιο. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνα, αν πιστεύεις ότι η απελευθέρωση θα αμυνθεί περισσότερο αυτό το λεπτό ή θα ψάξει κάποιο δεύτερο γκολ. Πιστεύω την άμυνα θα κοιτάξει η απελευθέρωση. Την άμυνα ενώ θα προσπαθεί να κερδίσει και κάποιο φάουλ ίσως σε κάποια αντεπίθεση. Δεν θα ρισκάρει να πάει για το τέταρτο τέρμα. Ακριβώς. Ο βαθμός είναι μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της απελευθέρωσης. Ενώ σε κάποια αντεπίθεση ίσως πάρει και το φάουλ το οποίο να την οδηγήσει στο πέναλτι από τα 10 μέτρα. Το Εθνικού, ωραίο το 1-2 εδώ και είναι εξαιρετικό γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Το οποίο πανηγυρίζει έξαλλο ο Πατίκης, είναι ο σκόρερ. Για να δούμε. Ο Πατίκης με το νούμερο 8. Ακόμη ένα λεπτό, αλλά όλα μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν, τελευταίο λεπτό, 4-3. Ο Εθνικός άλλαξαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα εδώ. Η του Εθνικού. Στάθηκε άτυχη απελευθέρωση για την μπάλα κόντρα ρε. Πρωτού καταλήξει και πάλι στα ποδιά του Πατίκη και ακολουθώς στα δίχτυα του Τσάρτα. Άλλα 50 δευτερόλεπτα. Σουτ κόντρα εύκολο Μαλάος. Ποιος βρήκε τον Βασιλείου. Χέριτς ήταν εδώ. 40 δευτερόλεπτα σε ένα δραματικό παιχνίδι, 4-3. Ωραίο παιχνίδι. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το φούτσαλ είναι ένα εντυπωσιακό άθλημα. Λάθος εδώ του Αγγελή.
προσέδωσε την παράστηρα απελευθέρωση. Πατήκης, ο οποίος δίνει όλη την ψυχή στο γήπεδο. Είναι μόνος Πατήκης, 5-3. Πατήκης, ο λυτρωτής για την ομάδα Εθνικού. Κάπου εδώ νομίζω τα πράγματα έχουν τελειώσει. Πατήκης, ο οποίος πέρα από τα γκολ του, το βλέπω να κερδίζει εντυπώσεις και στους πανηγυρισμούς. Το ξόδι σε πρώτη φάση, τώρα μπήκε και ο ίδιος γκολ στην αιστεία του. Ωραίες σκηνές εδώ στο Χρήστο Σταλατσά, 5-3 η ομάδα Εθνικού. Κάπου εδώ η απελευθέρωση. Νομίζω... έχει τελειώσει τον αγώνα. Νομίζω η ισοπαλία θα ήταν πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Θα ήταν πιο δίκαιο το αποτέλεσμα, να όμως που είναι και πάλι μπροστά του Εθνικού. Λίγο έλειψαν να πετύχουν και εκ των γκολ. Απελευθέρωση θα πρέπει να θεωρείται αδικημένη. Η μπάλα τιμωρεί Κωνσταντίνο, το έχουμε πει. Και έχουμε τη λήξη του αγώνα, 5-3. Έφτασαν ένα λεπτό πριν το τέλος. Πήγα στην πηγή, δεν είχε ανερώνει της απελευθέρωσης. Κρατώ όμως την πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ειδικά όμως στα τελευταία στάδια του πρώτου χρόνου και καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου. Αν με ρωτούσες πριν τον αγώνα το σκορ θα ήταν 5-3, θα σου έλεγα ότι θα ήταν καλό αποτέλεσμα για την ομάδα της απελευθέρωσης, αλλά με το όσα είδαμε, νομίζω η ομάδα της απελευθέρωσης αδικείται. Η ισοπαλία θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. 5-3 να πούμε το παιχνίδι μας, πρεμιέρα με 8 γκολ. Πάρα πολύ ωραίο θέαμα, πάρα πολύ καλό ρυθμό στον αγώνα μας. Πάμε να πούμε πώς πήγε το μάτς. 1-0 ο Εθνικός με σκόρερ τον Σέρχιο Ναζαρετιάν. 1-1 ισοφάρισε ο Ομίρου για την ομάδα του. 2-1 μέση απάντηση ο Βάγκας, 2-1 σκορ το οποίο έστειλε και τις δύο ομάδες στο ημίχρονο. 2-2 ο Μύρου με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, 3-2 ο Δάγκας, 3-3 ο Βριονίδης ο οποίος είχε και μια εξαιρετική ενέργεια η οποία σταμάτησε στο δοκάρι, 4-3 ο Πατήκης, 5-3 ο Πατήκης ο οποίος τον είδαμε να πανηγυρίζει έντονα τα δύο του γκολ, 5-3 το οποίο ήταν και το τελικό σκορ, ένα λεπτό πριν το φινάλε. Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία η φετινή χρονιά του Φούτσαλ, μπόλικαν γκολ, μπόλικο θέαμα. Ο Αλφα Sports TV, ο οποίος να πούμε θα βρίσκεται στα παρκέ για ζωντανές μεταδόσεις μέσω του live streaming, ενώ θα υπάρχουν και τηλεοπτικές μεταδόσεις για συγκεκριμένα παιχνίδια. Αυτά είναι λοιπόν φίλες και φίλοι τηλεθεατές στο κλειστό γήπεδο στα Λατσά. Από την ομάδα του Αλφα Sports, καλό βράδυ να έχετε. Εμείς θα πούμε και πάλι στο παρκέ. Γεια σας. Εξαιρετική επέμβαση και δύο συνουσίες παντού.